μέσα στο χωριό που είμαι στην Κινταμάλη και ήταν μια λαποβίτσα που μόλις είχε βρέξει. Και ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο μάζευε, που είχα τραβήξει και βίντεο με το κινητό μου, μάζευε με το ποτηράκι νερό σε ένα κουβάρι. Και το πέρασε σιγά σιγά για να μην σηκώσει από κάτω λάσπη και χώμα, σιγά σιγά το έβαζε και το έβαζε στο κουβάρι. Με αυτό το νερό θα πιούν, θα πληθούν, θα κάνουν. Αλλά δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, να κάνουν τον μπαχτσέ τους, να κάνουν κάτι περισσότερο ή να πλύνουν τα ρούχα τους. Θα πάνε χιλιόμετρα μακριά για να βρουν ένα ποτάμι, να πληθούν ή να πλύνουν τα ρούχα. Και επαναλαμβάνω στον 21ο αιώνα που πάμε στο φεγγάρι οι άνθρωποι. Και δεν κοιτάμε, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι ή τα κράτη, οι πλούσιοι να κάνουν κάτι και γι' αυτό. Απλώς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουν, ναι. Γιατί έχουμε εγκλωβιστεί στον εαυτό μας, στην αμαρτία και στον εγωισμό. Δεν νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους. Ένας λοιπόν που νοιάζεται για τον διπλανό του θα νοιαστεί και για τον μακρινό του. Ένας που θα νοιαστεί για την Τανζανία θα νοιαστεί και για εδώ. Το νιάξιμο όταν το έχει κάποιος μέσα στην ψυχή του θα νοιαστεί για όλους τους ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι, είναι παιδιά. Έχουν φύγει παιδάκια μέσα στα χέρια μας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ερχόταν ένα παιδάκι που είχε ένα παιδάκι πάρα πολύ καλό παιδί. Και δυστυχώς είχε υιοθετήσει, είχε κληρονομήσει AIDS από τους γονείς του. Και τότε έρχε ο δεσπότης μας ο Ρωτάνης που σαν παλιά στα νοσοκομεία από εδώ από εκεί τον έλεγαν οι άλλοι μην το παίξεις σαν παλιά, μπορεί να κολλήσεις και εσύ. Μα ήταν τόσο αγγελούδι, ήταν ένα πράγμα. Τέλος πάντων βγήκε και από τη δυσκολία και ερχόταν κάθε μέρα και το δίναμε τα χάπια του. Γιατί αυτά τα παιδιά εκεί που είναι ορφανά μένουν στη θεία τους, στη γιαγιά τους, στον διπλανό. Το ένα παιδί κοιτάει το άλλο. Είναι μια άλλου είδους αλληλεγγύη. Και αυτό είναι ένα άλλο έτσι εντυπωσιακό κομμάτι. Και του δίναμε τα χαπάκια. Την επόμενη μέρα δεν ήρθε. Και το παιδάκι είχε φύγει στους ουρανούς. Να κάνουμε εκείνη που κάναμε τώρα με τη βοήθεια της Καλαμαριάς, του πατρός Σάββα. Είναι μια κλινική. Την επανδρώσαμε με 8 άτομα προσωπικό. Με γιατρούς, μικροβιολόγο, δύο νοσοκόμους. Και εμείς εκεί που είμαστε στην Ηρίγκα, είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Τανζανίας. Δηλαδή είναι δραματική η φτώχεια και η κατάσταση. Δεν είναι φτώχεια. Η φτώχεια όταν λέμε εμείς έχουμε στο νου μας έναν φτωχό που δεν έχει απλώς να φάει. Εκεί αυτός που λέμε φτωχός δεν έχει απολύτως τίποτα. Δεν έχει ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Το φαγητό του άλλωστε δεν είναι. Το φαγητό του είναι το λεγόμενο μπουκάλι, δηλαδή το καλαμπόκι του αλέτου και το καλαμποκάλευρο το βράζουν και αυτό είναι το καθημερινό του όλο το χρόνο φαγητό. Το πιάνουμε το κεράκι του και το τρώνε σε κεφτεδάκι. Ναι, στην αρχή όταν πάει κανείς όταν έρχεται εκεί παθαίνει ένα πολιτισμικό. Αλλά όταν έρχεται εδώ, μετά και ένα ποτήρι νερό καθαρό εκεί, κάνει το σταυρό του δύο φορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το πράγμα να ζήσουμε το Χριστό, να ζήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε μέσα μας. Και να αγαπάμε όσο μπορούμε να αγαπάμε και να βοηθάμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι η ομορφιά του Χριστού μας. Αυτό το πράγμα έχει και εκεί και έχει την απολαύση. Ακούστε τώρα πώς το είπε. Ολιγοπιστία και δοκιμασία στη γλυστία. Αντιπρόσωπος ήμουν σε παιδικά ρούχα και ζήτησα άδεια άνευ αποδοχών για να δω με την Φωτεινή 8 χρονών και τον Νικόλα 2,5 μία ταινία παιδική. Όμως η τύχη μας έκανε άλλο στο πρόγραμμα. Είδαμε μία ταινία πολύ δύσκολη, άσχημη. Ήταν μεσημέρι, έκανα τη Φωτεινή μπάνιο, είχε κάνει μπάνιο, πεινότανε και βγαίνοντας από το μπάνιο γλίστρησε κάτω και έσπασε το κεφάλι της. Έπαθε αμνησία, τη
Ήμασταν 16 μέρες στο νοσοκομείο, 8 χρονών. Εκείνη την ημέρα όλο το σχολείο πήγε εκδρομή στη Βέρεια και εγώ πήρα άλλη άνευ από το χώρο και μου έκανε μια παιδική. Είδα θρύλερ. Είδα το σπίτι μου, το παιδί μου, να μην με θυμάται, να μην με γνωρίζω, και εμένα με τον Νίκο. Με τρέχουν στο νοσοκομείο να κάνει αξονικούς τομογράφους, να είμαστε 16 μέρες. Να ψάχνω ερωτήματα, να ψάχνω απαντήσεις, να ψάχνω το Θεό. Αυτός έρχονταν, εγώ του έφευγα κάποιες φορές. Κάποια στιγμή ήρθε, θυμήθηκε μια συμμαθήτριά της, αν και δεν έπαιξε ποτέ μαζί της. Ήρθε και η ζωή σε εμάς ξανά πίσω. Και σιγά σιγά είδα πως η Παναγία τα φυλάει τα παιδιά, πολύ καλύτερα από τις μαμάδες. Και πως όλο το σχολείο πήγε η δρομή, γύρισε με το καλό, τρία φούλμαν. Και εγώ ήμουν στο νοσοκομείο. Σιγά σιγά, δεν είναι παραδείγματα για να πατάξει καλή μας. Και το κέντρος όλο όπως είπε ο πατέρας μου, ο κύριος, τόσο προσφύζει, 13 ευρώ. Να ξέρετε, εγώ είμαι συνεργός και να πάρει όλο το κέντρος για να πάει για αυτό το σκοπό, να το πάρετε αν μπορέσετε. Και να το προτιμάτε για δώρα, για παιδιά, γιατί κάνει τρόπο. Για παιδιά, κυρίως. Όχι, για μεγάλα παιδιά. Όχι, λέω, γιατί... Για μεγάλα παιδιά. Για μεγάλα παιδιά.